το κανονικό βίντεο της Αριστοτρίτης 9 Ιουνίου 2020. Ελπίζουμε να απολαύσατε το live το πρωί. Και τώρα πάμε σε σοβαρό vlog. Θέλουμε, Αριστονίκη, να μας δώσεις συμβουλές και πρακτικά tips για να βοηθηθούν οι τελειόφοιτοι τώρα με τις εξετάσεις που έχουν αρχίσει κιόλας τις εξετάσεις τους. Σήμερα έχει γίνει αυλαία με τις πανκύπριες εξετάσεις στο μάθημα των νέων ελληνικών. Από ό,τι μας είπανε στο λίγο live, πιο δυνατά. 15 Ιουνίου ξεκινούν και οι πανελλαδικές. Είμαστε σε περίοδο εξετάσεων. Οι τελειόφοιτοι γενικότερα είναι μια πάρα πολύ... διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη φάση τώρα με τις εξετάσεις, που σίγουρα δεν είναι οι εξετάσεις το θέμα, αλλά η πορεία μέχρι τις εξετάσεις, η οποία ξεκίνησε, φαντάζομαι, από τα τέλη της Δευτέρας Λυκείου, όπως πρέπει, και κορυφώνεται τώρα. Το παν στην εξέταση είναι να είσαι πολύ καλά και επαρκώς διαβασμένος. Φέτος, τουλάχιστον στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα, η ύλη είναι περίπου η μισή. Είναι όσα έχουν διδαχτεί τα παιδιά μέχρι τον καιρό που εκλείσαν τα σχολεία. Α, είναι καλό αυτό. Τέλος πάντων, έχει αναμορφωθεί, διαμορφωθεί κατάλληλα με την περίσταση. Λόγω της πανδημίας. Ελπίζουμε τα γραπτά να είναι βατά και να έχουν λάβει υπόψη τους όσοι τα έχουν κάνει, όσα τα έχουν διατυπώσει, με έτσι ευαισθησία για τα παιδιά φέτος, γιατί έχουμε έξαρση κρίσεων πανικού και αχώδων διαταραχών φέτος λόγω και της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία. Να πω στα παιδιά ότι αν είναι επαρκώς προετοιμασμένα, απλά χρειάζεται να έχουν έναν ισορροπημένο διαιτολόγιο, να κοιμούνται επαρκώς, να πίνουν πολλά υγρά, να διαβάζουν με τρόπο που να μπορεί να απορροφεί ο εγκέφαλος του στη νέα γνώση. Πώς διαβάζεις με τρόπο να μπορεί να απορροφεί ο εγκέφαλος? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε την ύλη, όλη αυτή την ύλη που χρειάζεται για έναν τόσο δύσκολο, για μια εξέταση δύσκολη όπως είναι οι πανελλαδικές και οι πανκύπριες, πρέπει να ξεκινήσουμε τουλάχιστον 2 μήνες πριν προετοιμασία. Άρα πρέπει να έχουμε κάνει, να έχουμε βγάλει την ύλη μας 2 μήνες πριν και τον τελευταίο μήνα να κάνουμε συνεχείς επαναλήψεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Αυτό που κάνουμε είναι ότι χωρίζουμε τα γνωστικά πεδία ούτως, με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε μέρα να διαβάζουμε από όλα τα γνωστικά πεδία. Δηλαδή δεν διαβάζουμε 5 μέρες νέα ελληνικά, 3 μέρες μαθηματικά. Γιατί έτσι? Πρώτο, γιατί ο εγκέφαλος μας βαριέται την μονοτονία και με το να του βάζουμε διαφορετικά πεδία τον βοηθούμε στο να αφομοιώνει καλύτερα την ύλη. Δεύτερο, γιατί είναι πιο δύσκολο να κάνουμε επανάληψη πρώτα ένα μάθημα, μετά να πιάσουμε το άλλο μάθημα, να ξεφύγουμε εντελώς από εκείνο το μάθημα. Θα το ξεχάσουμε δηλαδή. Άρα κάνουμε... εσύ λες, κάποιος που θα δώσει 5 μαθήματα, ναι, τώρα που είναι οι τελευταίες μέρες, καθημερινά κάνει επανάληψη. Και στα 5 μαθήματα. Πώς είναι χωρίζει, ώρα καθένα... χωρίζει την ύλη του δια των ημερών που υπάρχουν, αφήνοντας το τελευταίο διάστημα πριν τις εξετάσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, τις μέρες που μεσολαβούν μεταξύ των 2 μαθημάτων γενές, για την επανάληψη του συγκεκριμένου γνωστικού δηλαδή, πεδίου. 10 μέρες πριν τις εξετάσεις. Τώρα βασικά που είμαστε στην τελική ευθεία, τούτον το έκαμνε πριν. Τώρα που είμαστε στην τελική ευθεία, θα έπρεπε να έχει κανονίσει όλα του τα γνωστικά πεδία, να τα έχει βγάλει καταρχήν, να τα τι έχει κάνει σε σημειώσεις. Τι γίνεται με κάποιον που δεν τα έχει βγάλει? Τότε εστιάζει πάνω σε κάποια κεφάλαια που θεωρεί ότι θα είναι πιο σημαντικά. Και διαβάζει εκείνα, άμα δεν έχει βγάλει όλη την ύλη. Απλά να πω ότι το άγχος προτιμά τους ανθρώπους που έχουν διαβάσει λίγο έως και μέτρια. Τους ανθρώπους που έχουν διαβάσει πολύ δεν τους προτιμά. Ακόμα και τους ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει καθόλου δεν τους προτιμά. Α, πολύ δηλαδή, ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει καθόλου συνήθως δεν έχει άγχος γιατί δεν έχει διαβάσει καθόλου. Ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά και έχει προετοιμαστεί επαρκώς, συνήθως δεν έχει άγχος γιατί ξέρει ότι τα ξέρει. Εκτός και αν είναι αχώδης. Τύπος, εκτός πάλι αν, έχει αχώδης, αν είναι αχώδης και δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και έχει και χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά δεν πιστεύει ότι τα ξέρει ενώ τα ξέρει. Άρα πάνε μαζί είναι αυτά αυτή τα δύο. Αυτή είναι εγώ.
Ως μαθήτρια. Όχι ως φοιτητρία, ως μαθήτρια, ναι. Αυτός που έχει διαβάσει τα ΣΟΣ έχει πάρα πολύ άγχος, γιατί δεν ξέρει αν πέσουν αυτά που έχει διαβάσει. Ναι, μόνος έχει κόσμο που έχει πάρει πτυχία και πτυχία με τα ΣΟΣ. Δηλαδή, ναι. Θα έλεγα εγώ έτσι πονηρά, επειδή είναι τελευταίες των τελευταίων ημερών, δεν υπάρχει λόγος να χώνεστε όσοι δεν έχετε διαβάσει πλήρως. Γιατί το άγχος τις τελευταίες ημέρες, το μόνο που θα κάνει, σας αποδιοργανώσει. Ακριβώς. Οπότε χρησιμοποιήστε τον ωφέλιμο χρόνο για να διαβάσετε τα ΣΟΣ όσοι δεν έχετε κάνει από την αρχή το διάβασμα κανονικά. Ναι. Άρα, δεν εισηγούμε πάντα να διαβάζετε τα ΣΟΣ, αλλά μιλάμε τώρα για τελευταία στιγμή. Η απόδοση στις εξετάσεις εξαρτάται ως επιτοπλίστου από την καλή προετοιμασία. Εγώ να σου πω ότι άποψη έχω όμως. Η άποψη που είχα και όταν έδινα και εγώ εξετάσεις είναι ότι την ώρα που πας να δώσεις εξετάσεις, το εργαλείο που δίνει εξετάσεις είναι το μυαλό σου και το ναι. σώμα σου. Οπότε ανεξαρτήτως του πόσο έχεις διαβάσει ή όχι, οφείλεις να πας ξεκούραστος, να μην είσαι νηστικός, δηλαδή να τρέφεσαι υγιεινά τις προηγούμενες μέρες κλπ. Και με καλή διάθεση. Ναι. Δηλαδή, έστω και αν έχεις διαβάσει πάρα πολύ, αν πας άυπνος, αν πας κουρασμένος, αν πας νηστικός, αν πας με πεσμένο αιματοκρίτη, δεν ξέρω εγώ ότι είσαι σε μια κατάσταση υγείας που δεν είναι καλή, δεν θα μπορείς να γράψεις. Εννοείται. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το διάστημα τρεφόμαστε σωστά, κάνουμε τακτικά διαλύματα. Κάθε 20 λεπτά κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα του πάμε στην τουαλέτα, πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Κάθε 20 λεπτά ξεμουδιάζουμε λίγο από την καρέκλα μας. Υιοθετούμε το στυλ μάθησης ανάλογα με αυτό που είμαστε, δηλαδή αν είμαστε οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος, γραφοκινητικός τύπος, διαβάζουμε με τον εκάστοτε στυλ για να μπορέσουμε να αποδώσουμε καλύτερα. Ο οπτικός τύπος είναι αυτός που τα μαθαίνει καλύτερα όταν τα βλέπει γραμμένα. Ναι. Οπότε πώς μαθαίνουν οι οπτικοί τύποι? Έτσι, γιατί πρέπει να τα διαβάζει και να τα βλέπει ενδεχομένως σε PowerPoint ή γενικότερα να είναι κάτι σαν εικόνα για να το αποτυπώσει. Ο ακουστικός τύπος είναι αυτός που τα μαθαίνει επειδή τα ακούει, άρα είναι πάρα πολύ καλό να τα ηχογραφεί ενδεχομένως. Α, που ήταν μαθητής ο Λάζαρος, εσύ του είχες πει και ηχογραφούσε την ιστορία, ναι. Και την έβαζε και την άκουγε και έγραφε καλά στην ιστορία. Ναι. Α, μπορείς στο κινητό σου να ηχογραφείς τον εαυτό σου να διαβάζει την ιστορία, για παράδειγμα. Γιατί θυμάμαι αυτό με την ιστορία με τον Λάζαρο, ότι άκουγε τον Λάζαρο να ακούει τον Λάζαρο που διαβάζει την ιστορία. Ναι. Και εσύ του το είχες πει αυτόν τον ναι, κόσμο. Ναι. Ναι. Επίσης ο οπτικός τύπος θυμάται πολύ καλά που στο βιβλίο βρίσκεται το κάθε τι. Άρα για να βοηθήσει καλύτερα τον εαυτό του, μπορεί να τα κάνει με διαφορετικά χρώματα. Ας πούμε, η πηγή να την κάνει κίτρινη, την άλλη να την κάνει πράσινη με αυτά τα, πώς τα λένε, ναι, με τα φλόρες, τα φωσφορούχα, ναι, τους φωσφορούχους μαρκαδόρους, να τα κάνει με διάφορα χρώματα, ούτως ώστε όταν ζητηθεί κάποια πηγή από το βιβλίο, να θυμηθεί ότι είναι εκείνη με το πράσινο χρώμα και να μπορέσει να την αποκτήσει. Οι γραφοκινητικοί τύποι είναι αυτοί που τα γράφουν. Θέλουν να τα γράφουν για να τα θυμούνται. Οπότε αυτοί είναι καλύτερα να κάνουν σημειώσεις, να μην τα διαβάζουν από τα βιβλία, να κάνουν σημειώσεις. Και το πιο σημαντικό είναι να συνδέουμε τη γνώση που διαβάζουμε με τη γνώση που έχουμε για να κάνουμε ένα δέντρο μες στο μυαλό μας, να βοηθήσουμε το μυαλό μας να συνδέει την παλιά γνώση με τη νέα γνώση, ούτως ώστε σε περίπτωση που ξεχάσουμε κάποια λεπτομέρεια, να ξέρουμε το ρεζουμέ που λέμε της άσκησης, ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα. Αυτό γίνεται στα θεωρητικά μαθήματα. Ας πούμε στην ιστορία, αν έχουμε ξεχάσει μια λεπτομέρεια, αλλά ξέρουμε ότι, ξέρω εγώ, ο Καποδίστριας είχε κάνει, γιατί νομίζω η τρίτη λυκείου νεότερη και σύγχρονη ιστορία, έχει χαρακτηριστεί έτσι και αλλιώς. Οπότε ξέρουμε περίπου πώς είναι η ιστορία γύρω από τον Καποδίστρια, αλλά μπορούμε να την περιγράψουμε σε έναν εξεταστικό δοκίμιο τύπου έκθεσης που υπάρχει στην ιστορία, τουλάχιστον για τους κλασσικούς. Τώρα, για τα μαθηματικά μυαλά, εκεί εξαρτάται από το πόσο καλά έχουν αφομοιώσει την ύλη, γιατί είναι δομικό το αντικείμενο. Δηλαδή, το ένα κάθεται πάνω στο άλλο. Και δεν μπορείς με τίποτα να πας αδιαβάστος μαθηματικά, φυσικά. Δεν μπορείς να μην ξέρεις έναν κεφάλαιο και να βγάλεις την άσκηση. Ή να μην ξέρεις τέλος πάντων τον τύπο και να λύσεις την άσκηση. Άρα, εκεί θέλει πάρα πολύ εξάσκηση. Επίσης, τις θετικές σπουδές, δηλαδή φυσική, μαθηματικά, χημεία, βιολογία,
που έχουν πιο πρακτική υφή, δηλαδή που έχουν εξισώσεις κτλ. Τις διαβάζουμε το βράδυ, κάνουμε επανάληψη το βράδυ πριν κοιμηθούμε για να βοηθήσουμε τον εγκέφαλό μας να αφομοιώσει και να κάνει επανάληψη στον ύπνο μας, γιατί ο εγκέφαλός μας λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου μας. Και τα θεωρητικά κάνουμε επανάληψη νωρίς το πρωί, προτιμούμε να κοιμηθούμε νωρίς το βράδυ, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 να έχουμε κοιμηθεί, ούτως ώστε να ξυπνήσουμε 5-5.30, να μπορέσουμε να κάνουμε την επανάληψη στο θεωρητικό μάθημα, να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και να πάμε να γράψουμε. Δεν πηγαίνουμε να γράψουμε με τις κόλλες μας, με τις βιβλία μας αναχείρας, γιατί την τελευταία στιγμή το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να τρελάνουμε τον εγκέφαλο μας. Εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος μας είτε τα δει, είτε τα ξαναδεί, είτε τα παραξαναδεί. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Άρα εκείνη την ώρα βασικά τον μπερδεύουμε περισσότερο. Είναι κάτι που κάνουν συνέχεια και οι φοιτητές και οι μαθητές. Άρα αφήνουμε στο σπίτι τα χραπτά, τις σημειώσεις μας και τα βιβλία μας. Μπαίνω, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο, μπαίνω στο λεωφορείο, μπαίνω στο ταξί. Πάω να υπερπατώ για να πάω στις εξετάσεις και δεν έχω μαζί μου. Ακριβώς. Και κάνω νοερή επανάληψη στο μυαλό μου. Από μέσα μου. Κάνω νοερή επανάληψη, επαναφέρνω στη μνήμη μου αφού έχω διαβάσει σωστά, ιδιαίτερα στα μαθήματα τα θεωρητικά, να πω ακόμα έναν κλειδί, κάνουμε, κάνουμε νεολεξίες, δηλαδή φτιάχνουμε καινούργιες λέξεις με τα αρχικά, με τα ακρονίμια και φτιάχνουμε δικές μας λέξεις, άρα τις θυμόμαστε αυτές, οπότε στην αιτία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι τρία, κάνουμε μία νεολεξία, και τη θυμόμαστε εκείνη, οπότε κάνουμε ανάκληση πληροφορίας εκείνη την ώρα και μας έρχονται και οι τρεις λόγοι που... Να σε διακόψω λίγο εδώ. Πόσο σημαντικό είναι την ώρα που θα πας να γράψεις, να δώσεις χρόνο στο να κατανοήσεις το εξεταστικό δοκίμιο. Πολύ σημαντικό. Υπεραβάνω μαθητές και φοιτητές αυτό που κάνουν είναι βιάζονται να γράψουν χωρίς καν να διαβάσουν τι τους ζητάει η άσκηση. Πόση ώρα χρειάζεται για να κατανοήσεις το εξεταστικό δοκίμιο? Το πρώτο 15 λεπτό, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή 15 ολόκληρα χρειάζεται, λεπτά. Χρειάζεται, ναι. Διαβάζεις πρώτα προσεκτικά όλων των δοκίμιων. Αν έχεις απορία... Μπορεί να ξεκινήσεις από κάπου που να είναι εύκολα για σένα και να αφήσεις το τέλος τα δύσκολα και να μην προλάβεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, διαβάζεις το δοκίμιο πολλές φορές ώσπου να το κατανοήσεις τι σου ζητά. Αν υπάρχει κάποια ασάφεια, ρωτούμε εκείνον που είναι επιτηρητής και απαιτούμε να μας απαντήσει την ασάφεια. Είναι υποχρεωμένος αυτός που δίνει τα δοκίμια, τα εξεταστικά, να είναι και σε θέση, σε περίπτωση του πρώτου 10 λεπτού, 15 λεπτού, κάποιος δεν έχει καταλάβει την άσκηση ή γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο γραπτό, να σας πει κάτι. Εντάξει, λοιπόν. Μετά, αν αγχωθούμε, ξεκινάμε από τα εύκολα, για να αρχίσει το μυαλό μας να παίρνει μπρος. Αν δεν αγχωθούμε και είμαστε ok και νιώθουμε δυνατοί και καλά, ξεκινάμε από τις πιο σύνθετες προτάσεις, κάνουμε έναν πρόχειρο σκελετών, ειδικά στα θεωρητικά μαθήματα, αν είναι έκθεση, σήμερα γράφαν έκθεση ή αν είναι εξεταστικό δοκίμιο ιστορίας που πάλι είναι έκθεση, κάνουμε έναν πρόχειρο σκελετών τι θα πούμε, και μετά αρχίζουμε να το γράφουμε. Και τελειώνουμε, αφού κάνουμε τις πιο δύσκολες, αυτές που πάρουν τις πολλές μονάδες, πηγαίνουμε μετά να λύσουμε σιγά σιγά, καταμερίζοντας το χρόνο μας όπως πρέπει για να προλάβουμε όλο το εξεταστικό δοκίμιο και λύνουμε όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις. Αν ξεκινώντας την εξέταση βλέπω το δοκίμιο και βλέπω ότι υπάρχει μία από τις 5 ασκήσεις την οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Τι κάνω, κάθομαι και κλαίω. Αφήνω την τελευταία. Κάνω πρώτα όλες τις ασκήσεις που γνωρίζω και αφήνω τον τελευταίο χρόνο πάνω σε εκείνον. Επειδή μέσα στο μυαλό μου λύνω τις ασκήσεις και επαναφέρω σιγά σιγά τη γνώση, μπορεί να μου έρθει στο τέλος η γνώση και να μπορέσω να λύσω εκείνη την άσκηση. Ή να ομοιάζει μια άσκηση με την άλλη, συνήθως γίνεται αυτά στα εξοραστικά δοκίμια, οπότε να μου έρθει η λύση και να μπορέσω να τη λύσω. Ακόμη και αν δεν μου έρθει η λύση όμως, να σκέφτομαι ότι είναι το 1/5 το βαθμό. Ακριβώς. Οπότε ας ασχοληθώ με τα 4/5 που τα γνωρίζω, να τα βγάλω εκείνα και ας μην το πάρω εκείνα. Ακριβώς. Το άλλο. Ξανακοιτάμε τις απαντήσεις μας και διορθώνουμε. Λοιπόν, συνήθως η πρώτερη γνώση, το φαινόμενο του πρώτερου κατά την ψυχολογία, είναι η σωστή. Mm. Όταν όσοι έχουμε δει τους διπλανούς μας
γενικότερα έχουμε κάνει δημοσκόπηση σιγανά μέσα στην τάξη και έχουμε αλλάξει την γνώση μας, γιατί πιστεύουμε ότι ο μπροστινός, ο πισινός μας, οποιοδήποτε εξ αριστερών και εξ δεξιών, γνωρίζει καλύτερα από εμάς, χωρίς να τον ξέρουμε εν τω μεταξύ, αλλά ξέρουμε ότι γνωρίζει καλύτερα από εμάς, τότε κάνουμε το μεγαλύτερο φάουλ. Εν υπάρχει περίπτωση όμως να έχω γράψει κάτι λαθασμένο και ξαναβλέποντας το 2-3 φορές να το θεωρήσω σωστό? Ναι, αυτόν όμως, αυτόν το φαινόμενο του πρώτερου συμβαίνει όταν μου έρθει αυθόρμητα να βάλω έναν, ειδικά στο multiple choice γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί multiple choice είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μετά βλέπω τον διπλανό μου, τον παραδιπλανό μου, ότι έγραψε κάτι άλλο και λέω, α, για να το πει αυτός και ο παραδίπλας. Άρα δεν κοιτούμε τα γραπτά των άλλων. Σημαίνει ότι κάτι ξέρει καλύτερα δεν από κοιτούμε τα γραπτά. Όταν μας ζητούν οι άλλοι να τους πούμε κάτι, τους το λέμε. Προτεραιότητα στον εαυτό μας. Εμείς εξεταζόμαστε το μέλλον μας και αν για φέτος, αν δεν περάσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πλέον ζούμε σε εποχές που μπορούμε να εκπαιδευτούμε διαβίου. Κρίνεται το μέλλον μας από τις εξετάσεις και μετά σκέφτηκε, θα χώσω τα κάμερα τα παιδιά και τους κάνω ψυχολογικά, οπότε το αναδιαχρόνω. Για κάποιους οι οποίοι είναι πολύ σημαντικές οι εξετάσεις αυτές, γιατί έχουν τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, ενδεχομένως να θεωρούν αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την ηλικία, γιατί το πέρασα και εγώ αυτό και εσύ φαντάζομαι, ότι κρίνεται το μέλλον τους. Μπορούμε να πούμε ενδεχομένως τον τότε καιρό, στις δικές μας εποχές. Στη δική μας εποχή ήταν αδιανόητο να δώσει κάποιος δεύτερη φορά πανκύπριες εξετάσεις. Ενώ στην Ελλάδα ήδη έδιναν και δεύτερη και τρίτη φορά πανελλήνιες. Εμείς, τουλάχιστον στην Κύπρο, επειδή μας έδιναν πολλές θέσεις στην Ελλάδα, σχεδόν επερνούσαν οι περισσότεροι. Ναι. Όχι στις σχολές της επιλογής τους, ναι, αλλά επερνούσαν. Οπότε δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά σχόλια, δεν υπήρχε, τον τότε καιρό δεν υπήρχε καν ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όχι, δεν είχε. Ναι. Λοιπόν, άρα, ναι, κρινόταν το μέλλον μας και ήταν πολύ σημαντικό. Μπήκες και εσύ πρώτη στο Πανεπιστήμιο? Μπήκα πέπτη Πανκύπρια. Είχα την καλύτερη πρώτη. Και εγώ. Εγώ ήμουν τρίτη Πανκύπρια στο κλασικό, στις κλασικές σπουδές και πρώτη στο τμήμα ψυχολογίας και η δεύτερη ήταν με 20 μονάδες διαφορά. Δηλαδή τότε που όταν μπήκα εγώ το 93, ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε το τμήμα ψυχολογίας ξεχωριστά, δεν πηγαίνανε οι καλοί μαθητές ψυχολογία. Μετά όμως στη δική σου την εποχή πρέπει να ήταν χαμός στη ψυχολογία. Χαμός, ήταν πιο πάνω ακόμα και από δάσκαλο να περάσει σε ψυχολογία τότε. Εγώ ήμουν τρίτη Πανκύπρια στο θεωρητικό κλάδο. Άρα μπορούσα να περάσω ή φιλόλογο ή δασκάλα όπου ήθελα. Και πέρασα ψυχολογία. Και μάλιστα, εκείνο που θυμούμε είναι ότι όταν τελείωσαν οι εξετάσεις, εγώ φοβόμουν ότι δεν θα περνούσα. Και όμως είχα περάσει. Και εσύ είχες τον την αίσθηση. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές οι πολύ καλοί μαθητές είναι τελειομανείς και κρίνουν εξαιρετικά αυστηρά τον εαυτό τους. Κοίταξε να δεις, ειδικά όταν έχεις λατινικά γνωστών κείμενων και αρχαία γνωστών κείμενων που δεν ξέρεις τι έγραψες. Πολύ δύσκολο πράγμα γνωστών κείμενων στα λατινικά. 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 Να σου πω κάτι, εγώ τα λατινικά, επειδή όταν ήταν έγκυος η μάμα μου δίδασκε πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου λατινικά, τα έβρισκα χωρίς να τα ξέρω. Τα έχεις ακούσει πολλές φορές. Μέσα από κοιλίας μητρός μου. Ναι, στα λατινικά δεν χρειάζομαι που διάβασμα. Στα αρχαία, ναι, ήταν μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο το άγνωστο κείμενο. Εγώ έκανα τη μετάφραση στα λατινικά και ήταν σωστή και έλεγα πώς γίνεται, αφού δεν τα ξέρω. Προφανώς επειδή τα ακούμε στην κοινωνία. Εγώ δυσκολεύομαι στο να γράψω στα αρχαία κείμενα ή στα λατινικά. Ρεκίνα Ρόζα Σάματ. Είναι αυτά τα που είχε. Ο Βίτιους Ποέτη. Ναι. Λοιπόν, οπότε πλέον ζούμε σε εποχές που μπορεί κανείς να σπουδάσει όποτε θέλει και όπου θέλει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Δεν ζάχαρη μέσα στο νερό να δεν περάσει. Είναι αξιόλογα τα πανεπιστήμια μας εδώ στην Κύπρο για τους Κύπριους. Είναι αξιόλογα και τα πανεπιστήμια εκεί στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολλές καλά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια πληρωμή. Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν χάνετε το μέλλον σας. Αυτό έχει τελειώσει. Ενώ στη δική μας εποχή που είμαστε βλαμμένοι και αν δεν επερνούσαμε τις Πανκύπριες σε τέλειωνε, μετά γινόμασταν κάτι άλλο. Ναι, δεν μπορούσαμε να σπουδάσουμε. Ήταν δύσκολο τότε. Πλέον έχετε γιώσει αυτό. Έχετε επιλογές. Μία τελευταία συμβουλή στους γονείς που έχουν παιδιά που διαβάζουν. Λοιπόν, γονείς, πολύ μεγάλη είναι έτσι να είστε κοντά στα παιδιά σας, κάνετε ησυχία στο σπίτι. Μην τους πολλοπρίζετε αυτή την περίοδο. Καθόλου μην τους πρίζετε. Καθόλου. Αφήστε του. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο γέγονε, γέγονε. Μην τους εξετάζετε, μην τους κάνετε υποδείξεις. Προσπαθήστε να είστε δίπλα τους. Προφροντίζετε τους να έχουν υγιεινών καθημερινά φαγητών. Φρούτα, νερών, φυσικούς χυμούς. Φροντίζετε να κοιμούνται επαρκώς.
να είστε κοντά τους, να τους παίρνετε κάθε μέρα αγκαλιά, επιτρέπετε, επειδή είστε γονείς τους. Λοιπόν, να τους πάρετε πριν να πάνε μια μεγάλη αγκαλιά, να τους πείτε ότι τους αγαπάτε, ό,τι και να γίνει, ότι πιστεύετε ότι θα γίνει το καλύτερο για εκείνους, και δώστε τους τα φτερά τους να πετάξουν και να πάνε εκεί που μπορούν να πάνε. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους.